Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον τρελό κόσμο. Θα ξεκινήσω πάντα με ένα γελιογραφικό σχόλιο. Σήμερα έχουμε μια γελιογραφία του Γιάννη του Ιωάννου. Νομίζω ότι μπορούμε να τη δούμε. Πάνω σε αυτή τη γελιογραφία θέλω να σχολιάσω μερικά πράγματα. Για πρώτη φορά μετά από καιρό είχαμε μια ειρηνική διαδήλωση για το Πολυτεχνείο. Είναι 40 χρόνια. Είδα στα βίντεο πάρα πολλούς νέους. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πια ότι χρειάζεται να κατεβαίνω και εγώ. Έχουμε παραδώσει σκητάλη στη νέα γενιά, η οποία έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται. Ήταν μαζική η παρουσία τους εκεί. Θέλω να βλέπετε αυτή την κάνει τώρα με το memorandum που μας έχουν επιβάλει κάποιοι άλλοι. Και με προκάλεσε ο Ανέστης εδώ πέρα να κάνω ένα σχόλιο για την ανακοίνωση αυτής της οργάνωσης. Δεν σκόπευα να αναφερθώ καθόλου σε αυτά τα πράγματα, γιατί το θεωρώ, θα το πω ξεκάθαρα, και το θεωρώ ανήθικο να δημοσιεύει κάποιος μια ανακοίνωση, όχι, να δημοσιοποιεί κάποιος μια ανακοίνωση που έκαναν κάποιοι σκοτώνοντας κάποιους ανθρώπους προκειμένου να προβάλλουν τις ιδέες τους. Και αυτό το είχα εκφράσει και σε σύσκεψη στα Νέα, όταν εργαζόμουν εκεί, στη σύσκεψη παρόντος και του αείμνηστου Λέοντα Καραπαναγιώτη, τον οποίο ιδιαίτερα τιμώ, και όσοι πέρασαν υπό την καθοδήγηση του νομίζω τον τιμούν. Και ήμουν ο μόνος που είχα πει ότι όταν είχε πάει για μια φορά η ανακοίνωση 17 Νοέμβρη από την Ελευθεροτυπία, είχε σταλεί στα Νέα, ήμουν ο μόνος που είχα εκφράσει την αντίρρησή μου να δημοσιευτεί. Βέβαια, η άποψη είναι σε κάθε μέσο, επικρατεί η άποψη της εμπορικότητας. Και αυτή η ανακοίνωση κάποιοι ενδιαφέρονται να τη διαβάσουν. Σας πληροφορώ ότι όχι μόνο δεν τη διάβασα, ούτε ενδιαφέρθηκα να μάθω τι γράφουν αυτοί οι δολοφόνοι. Και όπως είχα αγνοήσει προσωπικά και όλες τις ανακοινώσεις 17 Νοέμβρη. Δεν ανήκω στους ανθρώπους που έχουν περιέργεια να μάθουν γιατί κάποιοι σκοτώνουν κάποιους άλλους. Αυτά για την επικαιρότητα την εδώ. Θα περάσουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα και θα πάμε, ελπίζω να ικανοποίησε το σχόλιο μου τον Ανέστη. Θα πάμε στη διεθνή επικαιρότητα, όπου θέλω να δούμε αυτό το βίντεο και να αρχίζει να παίζει με φυσικό ήχο και μετά θα σας σχολιάσω τι συνέβη ακριβώς. الله أكبر لواء درع العاصمة الله أكبر الله أكبر تفجير مبنى إدارة المركبات على أيدي مجاهدي لواء درع العاصمة الله أكبر الله أكبر والله الحمد. Ο Αλλάχ είναι μεγάλος, λέει το βίντεο που δώσανε οι αντάρτες στη Συρία. Ανατινάξανε λοιπόν ένα κτίριο που στεγάζει μια βάση στρατιωτική στη Δαμασκό, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 31 Σύριοι και ανάμεσά τους 4 στρατηγοί. Αυτά είναι τα νεότερα από έναν πόλεμο, έναν εμφύλιο πόλεμο που μένεται στη Συρία. Γίνεται η προσπάθεια με την Γενέβη 2 να ειρηνεύσει η περιοχή, αλλά νομίζω ότι θα πάρει πολύ καιρό ακόμα, ώσπου να αποφασίσουν κάποιοι ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι η λύση. Θα περάσουμε τώρα σε κάποιο άλλο θέμα, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας, παρόλο που συμβαίνει πάρα πολύ μακριά. Είχα κάνει μια μικρή αναφορά σε μια προηγούμενη εκπομπή για το ενδιαφέρον που έχει αρχίσει να προκαλεί η Αρκτική και ελπίζω να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις, γιατί έχουμε ένα ρωσικό ενδιαφέρον για την Αρκτική, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και αμερικανικό ενδιαφέρον και ενδιαφέρον από τον Καναδά και από όλες τις χώρες που συνορεύουν με την Αρκτική. Μπορούμε να δούμε και ένα
βίντεο που έχω προετοιμάσει και κάποιους χάρτες. 52 τρισεκατομμύρια ρούβλια, 63 δισεκατομμύρια δολάρια σχεδιάζει να δαπανίσει η Ρωσία μέχρι το 2020 σε ένα στρατηγικό πρόγραμμα που αφορά την ανάπτυξη της Αττικής. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ρωσίας, Ιγκόρ Σλουγιάγεφ, αναφέροντας ότι το εν λόγω σχέδιο που περιλαμβάνει οικονομικά και κοινωνικά έργα πρόκειται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο ως την 1η Δεκεμβρίου. Η ρωσική κυβέρνηση αναμένει ότι περισσότερο από το μισό από το κόστος αυτό θα προέλθει από μεγάλες ρωσικές εταιρείες. Τα εδάφη της Αττικής διαθέτουν τεράστιες ποσότητες φυσικών πόρων που παραμένουν ανεκμετάλλευτες και οι οποίες τα τελευταία χρόνια αποτελούν αντικείμενο συγκρούσεων ανάμεσα στον Καναδά, τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει τη μείωση του θαλάσσιου πάγου, κάνοντας έτσι ευκολότερη την πρόσβαση σε προσοδοφόρο υπεράκτια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τώρα, στο Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας επεξεργάζονται σχέδιο δημιουργίας ενός σχηματισμού πολεμικών πλοίων με δυνατότητα σπλεύσης σε παγωμένες θάλασσες, ice class, που θα περιπολούν στα βόρεια αρκτικά σύνορα της χώρας. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού. Ελπίζω ότι το 2014 θα έχουμε νέες δυνατότητες για τη μεταφορά φορτίων στην Αρκτική, αλλά και για την τεχνική υποστήριξη των σκαφών που διέρχονται από το διάδρομο της Αρκτικής, δηλαδή τη Βόρειο Θάλασσα, τη Βόρεια Θαλάσσια Διαδρομή Ναυσιπλοείας, δήλωσε πρόσφατα ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, μιλώντας στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας του. Το αυξημένο ενδιαφέρον για την Αρκτική είναι κατανοητό. Ο απότατος βοράς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πηγές φυσικών πόρων της Ρωσίας. Επιπλέον, η κατάκτηση της Αρκτικής και η εκμετάλλευση του φυσικού της πλούτου συνδέεται από τους εμπειρογνώμονες με την υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων της οικονομικής ανάπτυξης, της ενεργειακής ασφάλειας και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ρωσίας στην παγκόσμια αγορά. Αλλά οι σχεδιασμοί του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας δεν σταματούν στις θαλάσσιες περιπολίες. Ο Υπουργός Σοϊγκού ανακοίνωσε επίσης τον σχεδιασμό και κατασκευή νέου εξοπλισμού για τις δυνάμεις του Ρωσικού στρατού Ξηράς που στρατοπεδεύουν στα βόρεια σύνορα. Επειδή τα στρατηγικά συμφέροντα του Ρωσικού κράτους στην περιοχή είναι δεδομένα, το θέμα της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων στις βόρειες περιοχές προβλέπεται στις βασικές αρχές της πολιτικής του Ρωσικού κράτους. Επιπλέον, ο Σοϊγκού είπε ότι στην Αρκτική θα πρέπει να βελτιωθούν ακόμα τα δίκτυα υποδομών σε αεροδρόμια και λιμάνια. Στην ουσία, πρόκειται για την επανασύσταση των παλαιών σοβιετικών βάσεων. Το σχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την ανακατασκευή από το Ρωσικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των αεροδρομίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων στη γη του Φραγκίσκου Ιωσήφ και τα νησιά του αρχιπελάγου της Νέας Σιβηρίας, Νόβοσιμπίρσκ. Στην τελευταία έχουν ήδη εγκατασταθεί μονάδες της πολεμικής αεροπορίας της Ρωσίας και ειδικότερα στο ανακατασκευασμένο αεροδρόμιο ΤΕΜΠ στο νησί Κοτέλνη. Στο τέλος Οκτωβρίου, στο νέο αεροδρόμιο προσγειώθηκε το πρώτο στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου ΑΝ-72. Η Αρκτική έχει χαρακτηριστεί ως το νέο Ελντοράντο των φυσικών πόρων και η Ρωσία παρουσιάζει στον ΟΗΕ νέα επιστημονικά επιχειρήματα για να αποδείξει τα κυριαρχικά δικαιώματά της εκεί. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, οι χώρες μπορούν να επεκτείνουν το όριο της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της περίφημης ΣΑΟΣ που μας ενδιαφέρει αυτά το τμήμα, ειδικά μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, στα 200 ναυτικά μίλια, εφόσον αποδείξουν ότι τα διάφορα υποθαλάσσια υψώματα και οι ράχες που διεκδικούν έχουν σχέση με την υπηρετική χώρα, ότι στην πραγματικότητα δηλαδή αποτελούν τη φυσική συνέχεια της Ηπείρου. Είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν και οι Τούρκοι για το Αιγαίο, παραλείποντας την ύπαρξη των νησιών γιατί προσπαθούν να υποστηρίξουν ή ισχυρίζονται ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αλλά και αυτό το όριο έχει τους δικούς του περιορισμούς, σύμφωνα με, την επίσημη σύμβαση του 1982. Η αύξηση του ορίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 μίλια. Δηλαδή, αν η Ρωσία αποδείξει ότι υποθαλάσσιες ράχες Λομονόσοφ
Μεντελέγεφ που διεκδικεί είναι η φυσική συνέχεια της Ηπείρου, τότε μπορούμε να αυξήσουμε το εσωτερικό όριο της Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας κατά 150 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας. Όχι όμως και περισσότερο. Εδώ παίζει ρόλο γιατί δεν θέλουν οι Τούρκοι, επαναλαμβάνω τώρα, επανέρχομαι μάλιστα στο Αιγαίο, γιατί δεν θέλουν οι Τούρκοι να αυξηθεί το όριο της, των χωρικών υδάτων των ελληνικών. Γιατί έτσι δεν θα μπορούν να ισχυρίζονται αυτό το επιχείρημα που έχουν και οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί τώρα από την άλλη ισχυρίζονται ότι οι υποθαλάσσιες ράχες δεν αποτελούν τη φυσική συνέχεια της Ηπείρου. Αυτό να το θυμίσουμε σε κάποια σύνοδο του ΝΑΤΟ. Βέβαια, αυτό θα έπρεπε να το έχουν εξετάσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και Άμυνας αυτά τα θέματα και να μην τους κάνουμε εμείς προτάσεις, να μην τα ψάχνουμε εμείς απλοί ρεπόρτες τώρα, να τους δείχνουμε ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουν στους Αμερικανούς που ασπάζονται τις τουρκικές θεωρίες για το Αιγαίο. Λοιπόν, οι Αμερικανοί ισχυρίζονται ότι οι υποθαλάσσιες ράχες δεν αποτελούν τη φυσική συνέχεια της Ηπείρου. Έχουμε δηλαδή τους Ρώσους να υποστηρίζουν ή μάλλον να συμβαδίζουν με τα τουρκικά επιχειρήματα και τους Αμερικανούς να έχουν επιχειρήματα τα οποία μας συμφέρουν. Τα υψώματα έχουν προκύψει με εντελώς ξεχωριστό τρόπο, υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, ανεξάρτητα μέσα στον ωκεανό. Πώς? Για παράδειγμα, με την ανάδυση του καυτού πετρώματος σε στήλες μέσα από το μανδύα της γης, όπως όταν εκτοξεύεται το μάγμα από τα ηφαίστεια. Φυσικά, ο βέλτιστος τρόπος αξιολόγησης του ενός ή του άλλου σχεδίου ή σεναρίου, θα λέγαμε, θα ήταν αν μπορούσαμε να συγκρίνουμε δεδομένα σχετικά με τη σύνθεση της ύλης της Ηπείρου και των υποθαλάσσιων αυτών υψωμάτων. Αλλά για να γίνει σωστά αυτό, θα πρέπει να προβούμε σε περίπλοκες και κοστοβόρες εργασίες, όπως για παράδειγμα η εκτέλεση εργασιών διάνοιξης του πυθμένα σε βάθος πολλών χιλιομέτρων. Σε τόσο μεγάλες δαπάνες προς το παρόν, καλώς δεν θέλει να προχωρήσει. Ή κανείς δεν αφήνει τον άλλο να προχωρήσει, γιατί αν κάναμε γεωλογικές έρευνες στο Αιγαίο, τότε θα βλέπαμε με τις γεωφυσικές έρευνες και τα αποτελέσματα αν υπάρχει πετρέλαιο ή όχι. Όλοι λένε ότι υπάρχει πετρέλαιο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια μελλοντική ιστορία που ελπίζω να τη χαρούν τα εγγόνια μας, γιατί εγώ δεν βλέπω να μυρίζω ελληνικό πετρέλαιο. Λοιπόν, μετά την ιστορία με την Αρκτική, θα ήθελα να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η προσπάθεια να καταλάβει τη θέση των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, η Ρωσία. Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή. Ξεχάσαμε την Αρκτική, είναι του μέλλοντος αυτή η ιστορία. Πάμε στο παρόν και στο πολύ κοντινό παρελθόν. Η Μέση Ανατολή ήταν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών, ως γνωστόν. Τον τελευταίο καιρό οι Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω των εσωτερικών προβλημάτων που έχουν, των οικονομικών προβλημάτων, και εκεί κατηγορούν και τον πρόεδρο Ομπάμα ότι ομφαλοσκοπεί, ασχολείται δηλαδή με τα εσωτερικά προβλήματα, έχει απομακρυνθεί από το χώρο της Μέσης Ανατολής. Έτσι τον κατηγορούν και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι για το θέμα της Συρίας. Λοιπόν, έγινε μια σειρά από έχουν γίνει μια σειρά από συναντήσεις ανάμεσα σε Ρώσους υπουργούς και Αιγύπτιους. Η Ρωσία, που ήταν κάποτε ο κύριος τροφοδότης των Αιγύπτιων, έχει αρχίσει μεγάλα ανοίγματα προκειμένου να ξεπεράσει τις αμερικανικές πιέσεις και επανεβάσεις που κάνουν οι κυβερνήτες των ΗΠΑ στο Κάιρο, και όπως δήλωσαν απεσταλμένοι της Αιγύπτου στη Ρωσία, έχει αρχίσει να επανέρχεται το κλίμα των παλιών καλών εποχών στις σχέσεις Αιγύπτου-Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης δηλαδή. Υποσχέσεις για στενή στρατιωτική συνεργασία αλλά και για σημαντικά προσοδοφόρα συμβόλαια δίνει προς τη Μόσχα το Κάιρο.
Ωστόσο, κοινή πεποίθηση είναι πως παρά τα αυτά η Ρωσία δεν θα υποκαταστήσει το δεσπόζοντα ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αίγυπτο. Θυμίζουμε ότι πρόσφατα είχε πάει και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αίγυπτο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ και Σεργέη Σοϊγού πραγματοποίησαν προημερών για πρώτη φορά συνομιλίες με τη μορφή 2+2 με τους Αιγύπτιους ομολόγους τους, εξωτερικών Ναμπίλ Φάχμη και άμυνας Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι. Κυβερνητικοί παράγοντες στο Κάιρο δήλωναν ότι υπάρχει επιθυμία για επαναφορά των σχέσεων με τη Μόσχα στο επίπεδο που βρίσκονταν την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ρωσία όμως δεν φαίνεται να μπορεί να υποκαταστήσει τη δεσπόζουσα θέση που κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Αίγυπτο, σύμφωνα με την άποψη ορισμένων σχολιαστών. Μετά τη συνάντηση στο Κάιρο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Ναμπίλ Φάχμη, απάντησε σε αυτό το κύριο ερώτημα που απασχολεί όλους όσους παρακολουθούν τη μεγάλη κινητικότητα των Ρωσο-Αιγυπτιακών επαφών. Ενδιαφέρον δηλαδή σχετικά με το αν η Μόσχα θα καταστήσει την Αίγυπτο σημαντικό εταίρο και θα πάρει τη θέση των ΗΠΑ, που ως γνωστόν τον Οκτώβριο ανακοίνωσαν ότι μειώνουν περίπου στο 25% την ετήσια στρατιωτική βοήθεια προς το Κάιρο, που ανερχόταν σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Στην ουσία αυτό σημαίνει ότι η Αίγυπτος θα χάσει την παρτίδα των ελικοπτέρων, μαχητικών και ναυτικών πυράβλων που είχε δεσμευτεί να παραδώσει η Ουάσιγκτον πριν από το πραξικόπημα. Το Κάιρο δεν βλέπει εναλλακτικές λύσεις στις στρατηγικές σχέσεις της με τις ΗΠΑ και ευελπιστεί σε ταχεία αποκατάστασή τους. Αλλά εδώ έχουμε και ένα άλλο παράδοξο. Έχουμε τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των Σιητών και όπως ξέρουμε το προηγούμενο καθεστώς στην Αίγυπτο ήταν του Μούρσι, ήταν Σιήτες, υποστηριζόταν από τους Σιήτες. Έχουμε λοιπόν την υπόσχεση της Σαουδικής Αραβίας να αναπληρώσει τις οικονομικές απώλειες των Αιγυπτίων και όταν άρχισαν μάλιστα οι Αιγύπτιοι να μιλούν για αγορά νέων ρωσικών όπλων. Όσον αφορά τις συνομιλίες του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας Σεργέη Σοϊγκού με τον συνάδελφό του Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, αυτές ολοκληρώθηκαν με συμφωνίες για την πραγματοποίηση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Αιγύπτου που σχετίζονται με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας. Η Αίγυπτος υπόσχεται στενότερη συνεργασία με τη Ρωσία στην περιοχή και όσον αφορά τη σύγκρουση στη Συρία, ο Σεργέη Λαυρόφ επισήμανε ότι ο Σύνδεσμος Αραβικών Κρατών τα τελευταία 2 χρόνια πήρε κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις. Θυμίζουμε ότι έχει πάρει αποφάσεις ο Αραβικός Σύνδεσμος υπέρ των ανταρτών στη Συρία. Αιγύπτιοι παράγοντες που συνοπήλησαν με δημοσιογράφους της Κομερσάντ, της ρωσικής εφημερίδας, επιμένουν ότι μετά την ανατροπή του Μούρσι, το Κάιρο υποστήριξε απόλυτα τις θέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη Συρία και την υπερασπίζεται πάντα στον Αραβικό Σύνδεσμο, θεωρώντας ότι η διευθέτηση πρέπει να είναι πολιτική στο πλαίσιο της διάσκεψης Γενέβη 2. Επανερχόμαστε δηλαδή στο βίντεο που δείξαμε ότι δεν είναι λύση αυτό οι εκρήξεις, οι βόμβες κλπ. Εκτός από την πολιτική στήριξη στο Κάιρο, έχει ανάγκη και από στρατιοτεχνική βοήθεια και η Ρωσία θεωρεί σωστό να οικοδομήσει τη σχέση της με την Αίγυπτο με βάση το αμοιβαίο όφελος. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι με μαχητικά ελικόπτερα και συστήματα αντιεροπορικής άμυνας θα εφοδιάσει την Αίγυπτο η Ρωσία, ενώ ανέλαβε να επισκευάσει και να συντηρήσει το στρατιωτικό υλικό που είχε διαθέσει παλαιότερα στη χώρα αυτή της Μέσης Ανατολής. Θυμίζουμε ότι ο Αιγυπτιακός στρατός διέθετε ρωσικής κατασκευής τάγκς και τα είχε χρησιμοποιήσει στον πετυχημένο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ στη Χερσόνησο, για την ανακατάληψη της Χερσόνησου του Σινά, όπου είχε γίνει μια από τις μεγαλύτερες μάχες με τεθωρακισμένα. Την είχαμε δείξει πριν από μερικές εκπομπές, όταν ήταν η επέτειος. Οι Αιγύπτιοι επισκέπτες είχαν προτείνει στη Ρωσία να αναλάβει ξανά ηγετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και μάλιστα είχε πάει και ένα μέλος της ηγεσίας του κόμματος Αλ-Ιστικλάλ,
ο Αχμέντ Αλ Φανταλή, που δήλωσε πως το Κάιρο εκτιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο πρόεδρος Πούτιν υποστήριξε την επανάσταση της 30ης Ιουνίου. Παρότι ο πρόεδρος Ρωσίας δεν εκφράστηκε ευθέως υπέρ του τελευταίου στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Αίγυπτο. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι υπάρχει η άποψη ότι οι επαναστάτες αποτελούν μια συνέχεια του νασερικού καθεστώτος. Οι επαναστάτες, οι πραξικοπηματίες, γιατί και ο Νάσερ πραξικοπηματίας ήταν, άσχετο να ανέτρεψε το καθεστώς του το προηγούμενο, το οποίο ήταν αυτοκρατορικό. Η άποψη αυτή είναι ότι ο Μούρση δεν ήταν και τόσο δημοκράτης, όπως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι απόλυτα δημοκράτες οι ηγέτες του Ιράν, που είναι προσιλωμένοι στον Ισλαμικό νόμο και τον οποίο Ισλαμικό νόμο εφαρμόζει και ο μεγάλος αντίπαλος του Ιράν, η Σαουδική Αραβία, που είναι σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε άλλο παρά δημοκρατική χώρα, μπορούμε να πούμε, είναι η Σαουδική Αραβία. Όλο υπόσχο ότι θα δώσουν ψήφο και στις γυναίκες, ακόμα δεν έχουν δώσει ψήφο στις γυναίκες, απαγορεύουν στις γυναίκες να οδηγούν και ένα κάρο άλλα πράγματα τα οποία θεωρούνται στη Δύση παράδοξα. Από αυτό το σημείο μπορούμε να πάμε και να δούμε ένα άλλο μικρό φιλμάκι το οποίο σας ετοίμασα, μια και μιλάμε για ισλαμικά καθεστώτα και μια προσπάθεια που γίνεται στη γειτονική μας Τουρκία, που έχει γίνει μεγάλος θόρυβος με την επαναφορά της Μαντήλας και όλα αυτά. Βέβαια, στο κοινοβούλιο ο Ερντογάν, για να φανεί ότι είναι δημοκράτης, είναι ένας μετριοπαθής ισλαμιστής ηγέτης, προσπαθεί όμως σιγά σιγά να επιβάλλει διάφορα πράγματα. Όπως αυτό που είχε καταργηθεί η Μαντήλα, η Ισλαμική Μαντήλα, αυτό που φοράνε ακόμα και στα χωριά. Είναι μια ένδειξη σεβασμού, όπως μου έλεγε μια θεία μου κάτω στην Κρήτη, όταν έμεινε χείρα και ποτέ δεν έβγαζε το μαντήλι από το κεφάλι της, ότι είναι σεβασμός προς το Θεό που της πήρε τον άντρα. Έτσι λοιπόν και η Μαντήλα, την οποία με φανατισμό υποστηρίζουν ορισμένες γυναίκες στο Ιράν, αλλά και στην Τουρκία, γιατί έτσι επιτάσσει το Κοράνι, να έχουν καλυμμένα τα πάντα, εκτός από τα χέρια και το πρόσωπό τους οι γυναίκες. Επανήλθε λοιπόν η Μαντήλα, που ήταν απαγορευμένη, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα δικαστήρια, το έχουμε πει αυτό. Επανήλθε και επέτρεψαν και το παντελόνι, να φορούν γυναίκες παντελόνι, στην Εθνοσυνέλευση την Τουρκική. Αφορμή γι' αυτό υπήρξε μία βουλευτής, η οποία είναι ανάπηρη από το ένα πόδι, και έτσι ήθελε να κρύψει κατά κάποιο τρόπο αυτή την αδυναμία που είχε, ενώ απαγορευόταν, γιατί υποχρεωτικά έπρεπε οι γυναίκες να πηγαίνουν, οι βουλευτίνες, στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση φορώντας ταγιέρ, φούστα δηλαδή και σακάκι, πώς το λένε, οι γυναίκες θα το ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, μια και φτάσαμε στη μόδα και είμαστε στην Τουρκία, θα δούμε ένα μικρό φιλμάκι που έχουμε για την Τουρκία και έχει νομίζω ενδιαφέρον. Είναι με φυσικό ήχο. Ο κόσμος θεωρεί ότι στην Τουρκία το γυναικείο κοινό είναι εξαιρετικά συντηρητικό. Το περιοδικό Άλλα, στον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας του, ξεπέρασε σε πωλήσεις αμέσως όλα τα άλλα γυναικεία περιοδικά που κυκλοφορούν στην τουρκική αγορά, όπως το Vogue, το Marie Claire και το Elle. Ποιες είναι όμως οι οδηγίες για ένα chic συντηρητικό ντύσιμο? Η διευθύντρια του περιοδικού, Ευρού Γιαγιντάγ, υποστηρίζει ότι η Ισλαμική μόδα επιβάλλει όλα τα μέλη του γυναικείου σώματος να είναι καλυμμένα, εκτός από το πρόσωπο και τα χέρια. «Τα ρούχα που προτείνετε είναι ελκυστικά όμως?» ρωτάει ο δημοσιογράφος του BBC. «Έτσι πιστεύουμε», του απαντάει χαμογελώντας. Η μέση αλαουίτισσα είναι μορφωμένη και έξυπνη, αλλά υποτιμάται από τα δυτικά γυναικεία περιοδικά.
Βρισκόμαστε έξω από το γήπεδο της Κωνσταντινούπολης, όπου πρόκειται να διεξαχθεί ένα σημαντικό ντέρμπι κορυφής. Αν βλέπετε τόσες πολλές γυναίκες γύρω, είναι επειδή έχει απαγορευτεί να το παρακολουθήσουν άνδρες για να αποφευθούν τα επεισόδια. Εδώ και αρκετό καιρό, αν κάτι σημαντικό πάει να κινηθεί στην Τουρκία, οφείλεται σε γυναικείες πρωτοβουλίες. Σημαντικές γυναίκες υπάρχουν επικεφαλής τουρκικών επιχειρήσεων, αλλά και στην πολιτική. Και μερικές φορές έχουν τον τελευταίο λόγο. Από την Τουρκία δεν θα πάμε μακριά, θα μείνουμε, γιατί υπάρχει μια αλλαγή στην αμερικανική τακτική, εκτός από την αμερικανική τακτική που υπάρχει απέναντι στη Συρία και στο Ιράν. Έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ασχολούνται περισσότερο οι Αμερικανοί πλέον με τα εσωτερικά τους προβλήματα και έχουν αφήσει χώρο στην ρωσική εξωτερική πολιτική, είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε για ότι έχουν αφήσει χώρο, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά στη Μέση Ανατολή, όπου η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία ακολουθούν συχνά κοινές πολιτικές. Μιλήσαμε ότι είναι και οι δύο εναντίον των Σιητών. Είναι αυτά που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη εξήγηση στα δόγματα τα Ισλαμικά. Είναι Σουνίτες οι Αφγανοί και Αλαουίτες περισσότερο οι Τούρκοι. Τώρα, γιατί υποστηρίζουν τους επαναστάτες στη Συρία που είναι κυριαρχούν οι Σιήτες και μάλιστα είναι και η Αλ-Κάιντα ανακατεμένη, είναι μια μπερδεμένη δουλειά που κάπου εκεί την κατάλαβαν φαίνεται οι Αμερικανοί και άρχισαν να αποτραβιούνται γιατί τους είχαν κατηγορήσει ότι συνεργάζονται με την Αλ-Κάιντα. Όχι για πρώτη φορά. Με την Αλ-Κάιντα είχαν συνεργαστεί και στο Αφγανιστάν όταν είχε γίνει η Σοβιετική επέμβαση ή εισβολή. Όπως θέλετε, διαλέξτε και παίρνετε. Εάν η Αμερικανική είναι επέμβαση, αυτή που είναι στο Αφγανιστάν, αλλά θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σημειώθηκαν πολλές αλλαγές στην Αμερικανική πολιτική για την Αιγύπτου και Μέση Ανατολή. Το κυριότερο γεγονός ήταν η απόφαση των ΗΠΑ να μην αρχίσουν μια επιχείρηση προς το παρόν στρατιωτική εναντίον της Συρίας, αλλά και η μερική χαλάρωση της στάσης τους απέναντι στο Ιράν. Οι αλλαγές αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των κυριότερων συμμάχων των ΗΠΑ, δηλαδή της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας. Η Σαουδική Αραβία αυτοπροβάλλεται ως ηγέτιδα των Σουνιτών. Από το 2011, μετά το ξεκίνημα της Αραβικής Άνοιξης, η χώρα πρόσφερε υποστήριξη στα σουνιτικά ισλαμιστικά κινήματα που ανήλθαν στην εξουσία. Το Ριάντ υποστήριξε εξ αρχής την ένοπλη σουνιτική αντιπολίτευση, αμέσως μετά το ξέσπασμα των συγκρούσεων στη Συρία. Όσον αφορά τη στάση της απέναντι στο σιητικό Ιράν, η Σαουδική Αραβία μαζί με τις άλλες μοναρχίες του Περσικού κόλπου έχουν ενωθεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας Αραβικών Κρατών του Περσικού, αντιμετωπίζοντας το Ιράν ως απειλή από την εποχή που ξέσπασε η Ισλαμική Επανάσταση και επικράτησε το 1979. Η Τουρκία τηρεί σε μεγάλο βαθμό μια στάση ανάλογη με τη Σαουδαραβική όσον αφορά τη σύγκρουση με τη Συρία και τη δημιουργία μιας συμμαχίας των Σουνιτικών κρατών. Παράλληλα, ένα μέρος του πολιτικού κατεστημένου της Τουρκίας, καθοδηγούμενο από την ιδεολογία του νέου Οθωμανισμού, δεν ξεχνά ότι η Συρία επί 400 χρόνια αποτελούσε τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το Ιράν αποτελεί για την Τουρκία έναν ανταγωνιστή στην περιοχή, για τον έλεγχο της οποίας αγωνίζονται και οι δύο, και επομένως τυχόν αποδυνάμωση του Ιράν, το οποίο είναι σύμμαχος της Συρίας, του καθεστώτος Άσαντ, ευνοεί τα γεωπολιτικά συμφέροντά της. Σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας απέναντι στο Ιράν διαδραματίζει ο παράγοντας στη σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών και Σιητών, η οποία οξύνθηκε μετά την έναρξη του εμφυλίου στη Συρία. Η θέση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας απέναντι στη Συρία
συνέπειπτε σε μεγάλο βαθμό με τη στρατηγική της Αμερικής, των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Η απομάκρυση του καθεστώτος Άσαντ, που είναι σύμμαχος με το Ιράν, θα άνοιγε το δρόμο για ένα πλήγμα κατά των Ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, την εξυδετέρωση του Λιβανικού Συντικού Κινήματος της Χεσμπολά, που υποστηρίζει και αυτή τη Συριακή κυβέρνηση, καθώς και τη μείωση στο ελάχιστο της επιρροής που έχει το Ιράν σε κάποια τμήματα του Ιράκ. Γιατί το Ιράκ δεν υπάρχει ως ενιαία οντότητα, παρόλο που έτσι θέλουν να το εμφανίζουν οι Αμερικανοί και τα διεθνή μέσα αποβλάκωσης. Το Ιράκ είναι κομμάτια και οι διάφορες εθνότητες και τα ισλαμικά δόγματα μαλλιά κουβάρια. Η παραίτηση των ΗΠΑ από το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία ανέτριψε όλα αυτά τα σχέδια της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας. Επιπλέον σημειώθηκε και μια χαλάρωση της τάσης των ΗΠΑ απέναντι στον Ιράν, στο Ιράν μετά την εκλογή του Ιρανού Προέδρου Χασάν Ρουχανί και τις πρόσφατες επαφές που είχε η ομάδα των 6, δηλαδή των 5 μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γερμανίας, με το Ιράν στη Γενέβη και τις δηλώσεις του Ροχανί ότι επιθυμεί να συνεργαστεί με τη Δύση στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος της χώρας του. Και σε λίγες μέρες θα έχουμε και τη νέα συνάντηση για το θέμα του πυρηνικού του Ιράν. Οι τάσεις αλλαγής της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στη Συρία και το Ιράν έχουν προκαλέσει απογοήτευση και εκνευρισμό και στη σαουδαραβική ηγεσία αλλά και στην Τουρκία. Ένα παράδειγμα αποτελεί η απόρριψη από πλευράς Σαουδικής Αραβίας της πρότασης να καταστεί μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Επίσης, πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης επικαλούμενα δηλώσεις του αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών της Σαουδικής Αραβίας μετέδωσαν ότι η χώρα αυτή είναι πιθανό να αναθεωρήσει τη συνεργασία της με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους τομείς, προβαίνοντας σε μείωση στις αγορές όπλων και στις εξαγωγές ενεργειακών πόρων, όπως και σε κάποια αποστασιοποίηση από την αμερικανική πολιτική στο ζήτημα της Συρίας. Αλλά επειδή έχουμε μια πάρα πολύ πολεμική ατμόσφαιρα, έχουμε τη Συρία, έχουμε το ενδεχόμενο σύγκρουσης που προκαλούν οι επεμβάσεις ή παρεμβάσεις πολιτικές της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, εμείς θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα θυμίζοντας κάποιες άλλες εποχές επαναστατικές χάρης μιας όπερας του Βέρντι. Thank you.
baciar compagno, su su scendiamo per le propinque ville. Και από την πολεμική ατμόσφαιρα πριν δύο αιώνες που μας μετέφερε ο Βέρντι, θα πάμε στη Νότια Αμερική. Μόλις βλέπω στο BBC ότι στις εκλογές που έγιναν στη Χιλή, η αριστερή υποψήφια Μισελ Μπασελέ κέρδισε μεν τον πρώτο γύρο των εκλογών, αλλά αν και έχουν καταμετρηθεί το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων, δεν παραδέχτηκε ότι δεν μπόρεσε να κερδίσει το 51%, έπιασε μόλις 47% των ψήφων και η κύρια αντίπαλό της, η Εύελιν Ματέι, που ήταν υπουργός στην κέντρο δεξιά κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Πινέρα, πήρε το 25%. Έτσι, στις 15 Δεκεμβρίου θα έχουμε δεύτερο γύρο στις εκλογές για τη Χιλή. Τώρα θα γυρίσουμε σε πολεμική ατμόσφαιρα. Θα πάμε στο Αφγανιστάν, όπου τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Θυμόσαστε ότι και σε προηγούμενες εκπομπές σας είχα αναφέρει ότι εκεί πέρα οργιάζει η καλλιέργεια της Παπαρούνας και μάλιστα οι πολέμαρχοι που ελέγχουν την καλλιέργεια είναι ανενόχλητοι από τα στρατεύματα κατοχής του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να βλέπουμε το βίντεο για να μεταφράζω ένα συγκλονιστικό βίντεο που βρήκα στο διαδίκτυο φυσικά. Τα 660 δισεκατομμύρια δολάρια, τα χρήματα που έχουν ξοδέψει οι αμερικανικές κυβερνήσεις για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν που μένεται εδώ και 13 χρόνια. Στο ποσό αυτό να προσθεθούν άλλα 37 δισεκατομμύρια στερλίνες που έχει ξοδέψει η Βρετανική κυβέρνηση για το εξτρατευτικό στόμα που έχει στείλει εκεί. Εκείνο όμως που είναι δύσκολο να υπολογιστεί είναι ο ακριβής αριθμός των ανθρώπινων ζώων που έχουν κοστίσει στη διάρκεια αυτού του πολέμου. Και δεν αναφερόμαστε σε μερικές εκατοντάδες που είχαν σκοτωθεί στις αρχικές επιχειρήσεις, αλλά στις δεκάδες χιλιάδες που έχουν πληρώσει με τη ζωή τους μετά την κατάληψη της χώρας αυτής και την κατοχή της από τα ανατοϊκά στρατεύματα. Εκείνο που δεν ακούγεται από τα διεθνή μέσα είναι οι σχέσεις των δυνάμεων κατοχής με τους πολέμαρχους που ελέγχουν την παραγωγή οπίου και θησαυρίζουν. Δεν έχουν καταμετρηθεί επίσης το σύνολο των θυμάτων από τις εξτρεμιστικές επιθέσεις των βομβιστών αυτοκτονίας. Ούτε φυσικά οι άμαχοι που χάνουν τη ζωή τους από τις επιχειρήσεις και περνούν ως παράπλευρες απώλειες. Ούτε κάποιος έχει αφηγηθεί τις βιοπραγίες των στρατευμάτων κατοχής και των ντόπιων δυνάμεων ασφαλείας. Η κατοχή του Αφγανιστάν έδωσε το δικαίωμα στο ΝΑΤΟ να έχει δικαιώματα στο λαθρεμπόριο οπίου από την καλλιέργεια Παπαρούνας και κάτι που είχε απαγορευτεί στην προπολεμική περίοδο. Η καλλιέργεια της Παπαρούνας είχε απαγορευτεί από τους Ταλιμπάν. Η καλλιέργεια της Παπαρούνας αποφέρει περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια στους καλλιεργητές, δηλαδή περίπου 5.000 ανεκογένεια το χρόνο. Εδώ είναι ο ανταποκριτής του δικτύου που αναφέρεται στα 3 δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στους αξιωματούχους της κυβέρνησης του Αφγανιστάν, που τους μοιράζουν οι πολέμαρχοι και οι διακινητές του οποίου. Η εμπορική αξία του οποίου που παράγεται υπολογίζεται να ξεπερνά τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Το μεγαλύτερο από το ποσό αυτό ξεπλένεται μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Στις αποστολές των ατοϊκών δυνάμεων είναι η προστασία της παραγωγής Παπαρούνας.
και το παραδέχονται ανοιχτά οι στρατιώτες που υπηρετούν εκεί από το 2010. Όπως λέει και ο ανταποκριτής, οι πεζοναύτες μόλις πραγματοποίησαν μια επιτυχή επιχείρηση στη Μόρζα, αλλά αυτό ήταν το εύκολο κεφάλαιο της επιχείρησης. Τώρα θα πρέπει να τηρήσουν την τάξη σε μια περιοχή που είναι συνυφασμένη με το όπιο από πολλές πλευρές. Είναι το κύριο προϊόν η παπαρούνα εδώ. Οι Ταλιμπάν έχουν δανείσει στους καλλιεργητές τα χρήματα και οι κάτοικοι χρωστούν στους Ταλιμπάν και θα πρέπει να βγάλουν από την παραγωγή για να ξεπληρώσουν. Τώρα οι πεζοναύτες που ελέγχουν τις περιοχές αυτές ανέχονται την παραγωγή οπίου γιατί γνωρίζουν πως αν την καταστρέψουν θα στρέψουν τους κατοίκους εναντίον τους. Το ΝΑΤΟ με την κατοχή του Αφγανιστάν ελέγχει μια μεγάλη γεωστρατηγική περιοχή. Εκτός από το ότι βρίσκεται δίπλα στο Ιράν, δίνει υποστήριξη στο Τουρκμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν και το Τατζίκιστάν, χώρες ζωτικής σημασίας, επειδή έτσι περικυκλώνει την Κίνα και τη Ρωσία. Στις αρχές του χρόνου, ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Καρζάι, ανακοίνωσε πως μετά την αποχώρηση του νατοϊκών στρατευμάτων θα μπορούσαν να διατηρήσουν οι Αμερικανοί 9 από τις στρατιωτικές βάσεις που ήδη διαθέτουν στη χώρα. Αυτά μετά την αποχώρησή τους που υποτίθεται πως θα γίνει το 2014. Η κατοχή του Αφγανιστάν επιτρέπει στις νατοϊκές δυνάμεις άμεση πρόσβαση στις πηγές μεταλλευμάτων της χώρας αυτής. Και το ελεγχόμενο από το ΝΑΤΟ καθεστώς προσφέρει τον πλούτο των μεταλλευτικών αυτών πηγών στις πολυεθνικές εταιρείες. Μόλις τον περασμένο μήνα, το Τουρκμενιστάν και το Αφγανιστάν υπέγραψαν συμφωνία 30 χρόνων για τον αγωγό πετρελαίου TAP-1 με το τουρκμενικό πετρέλαιο που θα διασχίζει το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία. Το 2010, η Αμερικανική κυβέρνηση υπολόγισε πως η παραγωγή αφγανικών μεταλλευμάτων θα ξεπερνά το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, κάτι που ουδέποτε προηγουμένως είχε υπολογιστεί. Απόρριτο έγγραφο του Αμερικανικού Πενταγώνου περιγράφει το Αφγανιστάν ως τη Σαουδική Αραβία του Λιθίου. Ας πάμε τώρα στην Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει γιατί έχουμε την προσπάθεια να σχηματιστεί κυβέρνηση. Κάποτε ήταν όλες μας οι ελπίδες στο σχηματισμό κυβέρνησης. Αλλά ακόμα αυτές, 8 εβδομάδες μετά τις εκλογές που έγιναν στη Γερμανία, η δεύτερη και ουσιαστική φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών για το σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας συνεχίζονται. Παρά το γεγονός ότι στις διαπραγματεύσεις πολλά θέματα παραμένουν ανοιχτά και παρόλο που οι σοσιαλδημοκράτες, εδώ βλέπουμε την καγκελάριο Μέρκελ με περιστοιχιζόμενοι από συνεργάτες της χριστιανοδημοκράτες και από σοσιαλδημοκράτες στις συνομιλίες που έχουν. Θέλω να πετύχει αυτός ο μεγάλος συνασπισμός εάν βασίζεται σε ένα καλό πρόγραμμα. Υποστήριξε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο πρόεδρος των σοσιαλδημοκρατών Ζίγμαρ Γκάμπριελ για να αναφέρει στη συνέχεια την καθιέρωση ενός κατώτατου μισθού και της διπλής υπηκότητας ως προϋπόθεση για τη σύμφωνη γνώμη του κόμματός του. Αυτό το θέμα της διπλής υπηκότητας είχαν αρχίσει οι χριστιανοδημοκράτες να το αποσύρουν προκειμένου να έχουν τη σύμφωνη γνώμη των σοσιαλδημοκρατών. Με μεγαλύτερη αισιοδοξία εκφράζεται ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των χριστιανοδημοκρατών, Φόλκερ Κάουντερ. Ως τα τέλη Νοεμβρίου θα έπρεπε να είναι έτοιμη η συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού, έγραψε στην κυριακάτικη Bild. Για το κόμμα του αναφέρει πάντως ως επιτυχία ότι οι σοσιαλδημοκράτες αποδέχθηκαν την αρχή καμία αύξηση στους φόρους και όχι νέα χρέη και ότι η καγκελάριος μπορεί να συνεχίσει επί της ουσίας την πολιτική της στα ευρωπαϊκά θέματα και δεν θα υπάρξουν ευρωομόλογα και ότι τα χρέη των χωρών της Ευρωζώνης δεν θα κοινωνικοποιηθούν. Αυτό μας ενδιαφέρει απόλυτα και άδικα είχαμε ελπίδες στη σοσιαλδημοκρατική παράταξη. Δεν πάβουν να είναι και οι σοσιαλδημοκράτες Γερμανοί.
Για την περίπτωση πάντως που ναυαγίσουν οι διαπραγματεύσεις, το κόμμα των Πρασίνων έχει προσφερθεί ήδη για νέες συνομιλίες με τους χριστιανοδημοκράτες της καγκελαρίου Μέρκελ. Δεν κλείνουμε τις πόρτες, λέει πολύ χαρακτηριστικά προς την Bild, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Πρασίνων, Κάτριν Γκέρικ Έκαρτ. Τώρα, μια άλλη εξέλιξη είναι ότι την ίδια ώρα εμφανίζονται αρκετά επιφυλακτικοί οι Πράσινοι όσον αφορά τις πραγματικές πιθανότητες συνεργασίες με τους χριστιανοδημοκράτες, εκτιμώντας ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, κυρίως όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά και την πολιτική έναντι των προσφύγων. Η διπλή υπηκότητα και ο γάμος για όλους πρέπει να είναι αυτονόητα, συμπληρώνει η Έκχαρτ. Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν κατέρευσαν οι διερευνητικές επαφές Πρασίνων και Χριστιανοδημοκρατών τον Οκτώβριο και ο πρόεδρος των Πρασίνων, Τζεμ Όζντερμιρ, δεν είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο και νέων συνομιλιών σε περίπτωση που δεν αποφέρουν καρπούς οι διαπραγματεύσεις των δύο μεγάλων κομμάτων. Τώρα, ο αγαπητός σε όλους Βόλφγκαν Σόιμπλε, που δεν είναι εξουσιοδοτημένος από τα κόμματα του, γιατί δεν έχει διαμορφωθεί κυβερνητικός συνασπισμός ακόμα, θα πάει στο ΕΚΟΦΗΝ. Αντιφατικά είναι τα μηνύματα από τις διαπραγματεύσεις για το σχηματισμό κυβέρνησης, αλλά όπως υποστηρίζει το Der Spiegel, ενώ μέχρι πριν από λίγες μέρες χριστιανοδημοκράτες, CDU και CSU και σοσιαλδημοκράτες, το S5 δηλαδή, φέρονταν να έχουν καταλήξει σε μια κοινή γραμμή για την εκαθάριση των προβληματικών τραπεζών, τα μηνύματα από τη γερμανική πρωτεύουσα κάνουν λόγο για σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των δύο κομμάτων. Αυτό υποστηρίζει και τον Der Spiegel με σημερινό του δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι εξαιτίας των διαφωνιών ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών Wolfgang Schäuble, που δεν διαθέτει εντολή για να πάρει αποφάσεις στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει σήμερα με αντικείμενο την τραπεζική ενοποίηση, πάντως θα είναι παρόν ως γερμανός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει εντολή για διαπραγματεύσεις, δηλώνουν με μια φωνή στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος εν ώψη του σημερινού ΕΚΟΦΗΝ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Der Spiegel στις αρχές της εβδομάδας, ο Wolfgang Schäuble είχε συναντηθεί στο Βερολίνο με τους εκπροσώπους του S5. Ωστόσο, δεν σημειώθηκε προσέγγιση σε κάποια ζητήματα από αυτά των τραπεζικών που έχουν τραπεζικό ενδιαφέρον, ανέφεραν οι δύο πλευρές. Τα σημεία στα οποία σημειώνονται διαφωνίες αφορούν στις διαδικασίες για την εκαθάριση των προβληματικών τραπεζών. Το S5 φέρεται να εγκρίνει την πρόταση κάποιων χωρών, μελών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την άμεση σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Εκαθάρισης Τραπεζών, στο οποίο θα διατεθούν πιστώσεις από τον μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης ESM. Όπως εξηγούν στελέχη του S5, το ESM θα πρέπει να προσφέρει τη συμβολή του εάν αντιμετωπίσει προβλήματα μια συστημικά σημαντική τράπεζα και οι πιστωτές αλλά και τα κράτη δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν ξεσπάσει μια κρίση, θα προκύψουν σημαντικά προβλήματα στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οικοδόμημα, υποστηρίζουν οι σοσιαλδημοκράτες. Ο Σόιμπλε, εκ μέρους του, υποστηρίζει ότι δεν διακρίνει νομικό θεμέλιο για αυτή την πρόταση και επιμένει στη θέση του που θέλει οποιαδήποτε λύση να συνάδει με το γερμανικό σύνταγμα και να μπορεί να αντέξει στο ενδεχόμενο προσφυγής κάποιον στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας. Ο Γερμανός Υπουργός δεν θέλει να έχει η Κομισιόν τον πρώτο λόγο στην υπόθεση της εκαθάρισης των προβληματικών τραπεζών. Προτιμά να δώσει τον πρώτο ρόλο στα κράτη-μέλη. Οι σοσιαλδημοκράτες φέρονται ωστόσο να είναι πρόθυμοι να παραχωρήσουν στην Κομισιόν την αρμοδιότητα αυτή. Στο σχέδιο που ο Σόιμπλε πρότεινε στο S5 προβλέπεται η σύσταση ενός ευρωπαϊκού Ινστιτούτου στο οποίο θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των εθνικών οργανισμών για την εκαθάριση προβληματικών τραπεζών. Οι αποφάσεις του Ινστιτούτου θα εγκρίνονται από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, πιθανότατα με απλή πλειοψηφία προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενο μπλόκο από κάποιες χώρες. Όσον αφορά το κόστος εκαθάρισης των τραπεζών, η πρόταση Σόιμπλε
προβλέπει την προσωρινή σύσταση ενός δικτύου εθνικών ταμείων, τα οποία θα βοηθούν με πιστώσεις κατά περίπτωση το ένα το άλλο. Εφόσον προκύψει πρόβλημα με κάποια τράπεζα. Μπερδεμένη ιστορία, αλλά την αποπληρωμή των δανείων θα καλείται να εγγυηθεί η χώρα στην οποία ανήκει η υποεκαθάριση τράπεζα. Αυτό να τα ακούνε οι δικοί μας και κυρίως ο τραπεζίτης Υπουργός Οικονομικών που έχουμε. Ο Σόιμπλε απορρίπτει τη σύσταση μιας κεντρικής αρχής εκαθάρισης τραπεζών με έδρα τις Βρυξέλλες, καθώς φοβάται το ενδεχόμενο να κληθούν Γερμανοί φορολογούμενοι να πληρώσουν για τη χρεοκοπία τραπεζών άλλων χωρών. Οι Γερμανοί, οι φορολογούμενοι, μόνο να απολαμβάνουν τα αγαθά του σκληρού μάρκου που έχει βαφτιστεί ευρώ. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει και ο Σόιμπλε, που πιθανότητα θα παραμείνει στο Υπουργείο Οικονομικών, επιδιώκει μια συμφωνία ως το τέλος του έτους για την εκαθάριση των προβληματικών τραπεζών. Το Eurogroup θα συνεδριάσει μία μόνο φορά στις αρχές του ερχόμενου μήνα μέχρι τη Σύνοδο Κορυφής στις 19 και 20 Δεκεμβρίου. Είναι αμφίβολο εάν η καγκελάριος Μέρκελ θέλει να ασχοληθεί στη Σύνοδο Κορυφής με ένα θέμα το οποίο μέχρι τώρα χειρίζονται αποκλειστικά οι Υπουργοί Οικονομικών. Και όχι μόνο, όπως σημειώνει τον Ντερ Σπίγκελ, η Άγγελα Μέρκελ βρίσκεται σε δίλημα, καθώς σε απευθείας πρόσβαση προβληματικών τραπεζών στο SME, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη γραμμή του σημαντικότερου υπουργού της. Φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα και στην, στα εσωτερικά της γερμανικής κυβέρνησης. Θα πάμε τώρα σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα και αυτό το αλίευσα στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα Ρωσία τώρα, που είναι η ελληνική ιστοσελίδα του Ρωσία πέρα από τα πρωτοσέλιδα, και αναφέρεται σε έναν αγιογράφο, τον Αντρέι Ρουμπλιόφ. Ο Ρουμπλιόφ είναι περισσότερο γνωστός γιατί έχει εργαστεί σε αυτό που βλέπουμε στο τέμπλο του Καθεδρικού Ναού του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Κρεμλίνο της Μόσχας. Η υπογραφή του δημιουργού στις αρχαίες ρωσικές εικόνες είναι ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο και ο Ρουμπλιόφ ήθελε και έβαζε την υπογραφή του. Τα σωζόμενα ιστορικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Αντρέι Ρουμπλιόφ είναι εξαιρετικά αντιφατικά. Για παράδειγμα, η πατρότητα της μεταμόρφωσης που βλέπουμε δεν του έχει αποδοθεί. Οι συντάκτες του καταλόγου της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO αναφέρουν το έργο αυτό ως εργασία από τη σχολή του Ρουμπλιόφ. Τον περασμένο μήνα συμπληρώθηκαν 585 χρόνια από το θάνατο του σεβαστού Ορθόδοξου αγιογράφου και εικονογράφου της Ρωσίας. Ο Αντρέι Ρουμπλιόφ γεννήθηκε στα τέλη του 1360. Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη πολλών αγιογράφων, ανάμεσά τους ξεχωρίζει όμως ο Αντρέι Ρουμπλιόφ. Στη Ρωσία αυτό το όνομα είναι γνωστό στον καθένα. Στο εξωτερικό τον γνώριζαν κάποιοι που ενδιαφέρονται για την αγιογραφία, αλλά τον έμαθαν πολύ, ιδιαίτερα μετά την ομώνυμη ταινία του Αντρέι Ταρκόφσκι. Ο Ρουμπλιόφ εργάστηκε στη Μόσχα, το Βλαντίμιρ, το Σβενίγκογκοροντ και δεν λησμονήθηκε μετά το θάνατό του. Η δόξα του Ρουμπλιόφ ως κορυφαίου αγιογράφου της Ρωσίας κράτησε αιώνες. Η Σύνοδος των 100 Κεφαλαίων αναγνώρισε το έργο του ως παραδειγματικό. Στη Σοβιετική εποχή το όνομα του Αντρέι Ρουμπλιόφ συμβόλιζε τον ιστορικό Ρώσο πολιτικό. Με απόφαση της UNESCO το 1960 διοργανώθηκε ο Παγκόσμιος Εορτασμός της επετείου των 600 χρόνων του Ρουμπλιόφ. Στη Μόσχα εγκαινιάστηκε το Μουσείο Παλαιού Ρωσικού Πολιτισμού Αντρέι Ρουμπλιόφ και παράλληλα το έργο του συγκεντρώθηκε στην πινακοθήκη, τη σπουδαία πινακοθήκη Τρετιακόφ, που όσοι πάνε στη Μόσχα είναι από τα must, όπως λέμε στα ελληνικά, να επισκεφτούν, γιατί είναι αποτέλεσμα αντικείμενο επιστημονικών μελετών τα έργα που περιλαμβάνονται εκεί. Με αυτά για έναν αγιογράφο και ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Επειδή όμως δεν θέλω να κλείσω έτσι, θα βάλουμε μια καραγκούνα για να κάνουμε, να συνοψίσουμε όλα αυτά που γίνονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η καραγκούνα είναι ένα
σύμβολο αποχαιρετισμού για όλους. Γεια σας.